με αφορμή την πολύ πρόσφατη εκδίκαση στο Συμβούλιο Επικρατείας των αιτήσεων ακύρωσης κατά του έργου του Κοπελούζου στα τέσσερα Κυκλαδονήσια, Άνδρο, Τίνο, Πάρο και Νάξο, να κάνουμε μια έτσι ενημέρωση και να ξαναφέρουμε το θέμα στην επικαιρότητα, γιατί αυτή η υλοποίηση μάλλον αυτού του έργου, αν και εφόσον προχωρήσει, που όλα προς τα εκεί δυστυχώς συνηγορούν ότι θα προχωρήσει, θα είναι τεράστια σημασίας, αρνητική σημασίας για την Άνδρο. Πρόκειται για τρία μεγάλα αιωλικές εγκαταστάσεις με μηχανές 150 μέτρων ύψους, πάνω από το Πατσί, πάνω από το Γάβριο και στον κεντρινό ορεινό όγκο. Μία χωροθέτηση τελευταία, η οποία επανήλθε από το παράθυρο κατά την τροποποίηση της μελέτης του εν λόγω έργου. Δηλαδή, ενώ αρχικά, για το ιστορικό να σας πω ότι αυτή η αίτηση για το έργο από την εταιρεία έχει γίνει από το 2013, έχουν γίνει προσφυγές από τους Δήμους, από την Περιφέρεια, από συλλόγους, συνολικά 6 προσφυγές. Κάποια στιγμή λοιπόν η εταιρεία ήρθε με μια τροποποιημένη ΑΕΠΟ, τροποποιημένη μελέτη, όπου πρόσθεσε ένα αιωλικό στην Άνδρο, αφαιρώντας το από την Τίνο. Αυτό το τονίζω γιατί στην Τίνο αυτό που έγινε είναι ότι με την κατασκευή ενός μικρού αιωλικού, σαν και αυτό το μικρό εντός εισαγωγικών αιωλικό που κατασκευάστηκε στην Άνδρο με τις τρεις ανεμογεννήτριες στο βορρά, στην περιοχή εκεί του Καλυβαρίου, για ένα τέτοιο αιωλικό ξεσηκώθηκε ολόκληρη Τίνος. Και το μήνυμα προς την εταιρεία ήταν ότι εδώ θα βρείτε αντιδράσεις. Η αντίδραση της εταιρείας ήταν ότι ωραία, στην Άνδρο δεν αντιδρούν, υποδέχτηκαν με τα βαΐων και κλάδων το φραγκάκι, που είναι στην πιο απαράδεκτη χωροθέτηση που είναι δυνατόν να υπάρξει, και με τα βαΐων και κλάδων και το άλλο το μικρό αιωλικό στο βορρά. Οπότε το μήνυμα που πήρε η εταιρεία ήταν ότι στην Άνδρο η κοινωνία είναι ευεπίφορη για να τα δεχτεί. Έτσι προσέθεσε η εταιρεία ένα αιωλικό στην Άνδρο και μάλιστα στο πιο νευραλγικό από οποιαδήποτε πλευρά και αν το δει κανείς σημείο του νησιού, στον κεντρινό ορεινό όγκο, που είναι ο πνεύμονας για τα νερά, που είναι το κατεξοχήν εμβληματικό κομμάτι του τοπίου που περιβάλλεται από τις πεζοπορικές διαδρομές και μάλιστα πολύ μεγάλο κομμάτι της πιστοποιημένης πεζοπορικής διαδρομής της Άνδρου, που τόσα σημαίνει για το νησί και πιστεύω ότι αυτό είναι ορατό πλέον στο σύνολο της κοινωνίας του νησιού. Και αυτό το έργο λοιπόν, αν και εφόσον προχωρήσει στην υλοποίησή του, θα αλλοιώσει και θα ακυρώσει όλες τις άλλες τουριστικές και αναπτυξιακές προοπτικές για το νησί. Δυστυχώς, ενώ τώρα εμείς κάνουμε μια ίστατη προσπάθεια να καταθέσουμε όποια επιχειρήματα μπορούμε μέχρι τις 22 του τρέχοντος, 22 Μαρτίου δηλαδή 2023, που έχουμε μια προθεσμία ο δικηγόρος μας να καταθέσει ένα υπόμνημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας με ό,τι άλλο επιχείρημα μπορούμε να βρούμε ενάντια σε αυτό το έργο, είτε είναι φυσιολατρικής φύσεως και πώς να το πω, περιβαλλοντικό επιχείρημα, κυρίως περιβαλλοντικό επιχείρημα μας βοηθάει. Και εδώ να βάλω ένα αστερίσκο, όπως είχα πει και παλαιότερα, μπορεί ο μέσος Ανδριώτης να μην συμμερίζεται τις οικολογικές ευαισθησίες κάποιων. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν για λόγους τουριστικής ανάπτυξης, δηλαδή τελείως διαφορετικούς λόγους, δεν θέλει να γίνει το αιωλικό ή τα αιωλικά, η βασική του, πώς το λένε, γραμμή άμυνας και η βασική του επιχειρηματολογία που μπορεί να ακουστεί στο πέμπτο βήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι οικολογικά επιχειρήματα. Γι' αυτό είχα πει και για το φραγκάκι ότι μπορεί να μην νοιάζεται ο μέσος Ανδριώτης για τον σπιζαετό, αλλά άμα θέλει να σταματήσει τις ανεμογεννήτριες πρέπει να τονίσει και να υπογραμμίσει τη σημασία του σπιζαετού. Το ίδιο λοιπόν γίνεται και εδώ. Προσπαθούμε με ορνηθολογικά επιχειρήματα, επιχειρήματα υδρολογικής φύσης, δηλαδή για το πόσο θα επηρεαστούν τα υπόγεια νερά της Άνδρου με τις τεράστιες κλίμακες εξκαφές που συνεπάγεται αυτό το έργο σε αυτό το τόσο νευραλγικό για τα νερά σημείο της Άνδρου.
Και προσπαθούμε να μαζέψουμε επιχειρήματα λοιπόν για αυτή την τελευταία προσπάθεια να πείσουμε ένα Συμβούλιο της Επικρατείας που δεν έχει δείξει δυστυχώς καμία ευαισθησία στα θέματα της χωροθέτησης των αιωλικών. Έχει προτάξει μία εθνική γραμμή από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις που λένε ότι αυτή η αιωλική βιομηχανία ως κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης είναι ύψης της εθνικής προτεραιότητας και δημοσίου συμφέροντος, κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω πώς τεκμέρεται και πώς προκύπτει. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό για τη χώρα ολόκληρη, αλλά και για την Άνδρο συγκεκριμένα και τις Κυκλάδες. Οπότε πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθηθεί αυτή η νομική διαδικασία αφενός. Αλλά πιο πολύ πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να ξαναμπεί το θέμα δυνατά στο δημόσιο διάλογο εδώ στο νησί. Γιατί τελικά, ακόμα και αν το Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίψει τις αιτήσεις των Δήμων και των κατοίκων και πει στην εταιρεία «περάστε», κάτι πάρα πολύ πιθανό, το ξανατονίζω, γιατί προσφάτως κατάφερε η εταιρεία να πάρει και δώρο τη διασύνδεση των Κυκλάδων, που ήταν ένα κομμάτι που υποτίθεται ένα κομμάτι του έργου των αιωλικών ήταν η διασύνδεση των Κυκλάδων και τελικά ολοκληρώθηκε και πληρώθηκε με δημόσια έξοδα από τον ΑΔΜΙΕ. Οπότε μετά από αυτά τα 300 τόσα εκατομμύρια ευρώ δώρο που έχει λάβει η εταιρεία, νομίζω ότι η γραμμή δείχνει ότι θα πάρει και τη χωροθέτηση. Άρα το πράγμα θα κριθεί μετά τα δικαστήρια, κατά πάσα πιθανότητα. Θα κριθεί στο πεδίο των κοινωνικών αντιδράσεων. Στην Πάρο και στην Τίνο οι αντιδράσεις είναι συντεταγμένες και σαφείς. Παρότι η Τίνος, το γνωρίζω, έχει μόνο ένα μικρό αιωλικό και εδώ πέρα έχουμε τρία μεγάλα για το συγκεκριμένο έργο. Συν όλα τα άλλα της Άνδρου που είναι αδειοδοτημένα. Τον Καμπανό, μην τα πω τώρα αναλυτικά, δεν θα υπάρχει ούτε ένα σημείο στην Άνδρου που θα μπορεί κανείς να βρίσκεται, να περπατάει, να κάνει οτιδήποτε χωρίς να βλέπει τεράστιες ομογενήτριες. Ομογενοποίηση και βιομηχανοποίηση του ιδιαίτερου τοπίου που είναι ο πόρος του νησιού. Πρέπει λοιπόν να ξαναμπεί το έργο, το θέμα, συγγνώμη, όλο αυτό, στη κοινωνική επικαιρότητα του νησιού. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε αυτή την προσπάθεια με αυτό το μικρό βίντεο για να το ξαναφέρουμε. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να υπάρξει κάποια αφύπνιση έστω και την ίστατη στιγμή.